When Trump ran in 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, ο Ρόμπερτ Ντενίρο απασφαλίζει εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, με τον ηθοποιό να στηρίζει θερμά τον Τζο Μπάιντεν με σούσεις της προεκλογικής εκστρατείας. With Trump, we have a second chance. And no one is laughing now. This is the time to stop him by voting him out once and for all. Έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου γίνεται η δίκη για το χρηματισμό της Stormy Daniels, ο θρύλος του Hollywood χαρακτήρισε τον Τραμπ έναν κλόουν που θα μπορούσε να γίνει ένας τύραννος. We'd forgotten the lessons of history that showed us other clowns who weren't taken seriously until they became vicious dictators. Στο πλευρό του, δύο από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες στην επίθεση στο Καπιτόλιο το 2021. What happened that day was an attempt to halt, to overthrow it. Ο Ντενίρο ήρθε μάλιστα σε λεκτική αντιπαράθεση με υποστηρικτές του Τραμπ. Λίγα μέτρα πιο μακριά, οι δικηγόροι του Τραμπ δίνουν τη δική τους μάχη, φιλοδοξώντας να πείσουν τους ενόρκους για την αθωότητα του τέος Προέδρου. Prosecutors finished by saying that the former president was at the heart of a conspiracy and a cover-up. Αν ο Τραμπ κηρυχθεί ένοχος έστω και για μία κατηγορία, θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με ποινική καταδίκη και ο πρώτος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών που δεν θα έχει λευκό ποινικό μητρό στην κούρσα για το Λευκό Οίκο.